Η τελευταία συνάντηση πριν το άνοιγμα των σχολείων την επόμενη Δευτέρα μετά την ανάπαυλα των εορτών έγινε σήμερα στο γραφείο του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με σκοπό τη λήψη των τελικών αποφάσεων για την αποκατάσταση του κλίματος ηρεμίας στα σχολεία του Αλμυρού και της Αργαλαστής, όπου λίγο πριν τα Χριστούγεννα αποκαλύφθηκαν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας ο Κράτης Αβελίδης ανέφερε ότι το συμβάν στο γυμνάσιο του Αλμυρού θεωρείται λήξαν, ωστόσο στην περίπτωση του γυμνασίου Αργαλαστής έχει παρέμβει ήδη η εισαγγελία ανηλίκων. Ήδη ο εισαγγελέας έχει καλέσει τους εμπλεκόμενους γονείς στο θέμα και έχει πάρει προς τα εκεί το δρόμο του. Από την άλλη μεριά, εντός του σχολικού χώρου, έχουμε καλέσει όλους τους παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν, είτε αυτοί είναι σχολικοί παράγοντες, είτε είναι παράγοντες εκτός του σχολείου, αλλά μπορούν να βοηθήσουν. Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας έχει ήδη ενεργοποιήσει κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς συμβούλους, έτσι ώστε η μαθήτρια που δέχθηκε άγριο bullying να επιστρέψει στα μαθήματά της από τη Δευτέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πραγματικά ισχυρότατες αυτές οι βοήθειες προς τη σχολική κοινότητα του σχολείου. Είναι ιδιαίτερα ισχυρές και έχω την εντύπωση ότι θα δώσουν άμεσο αποτέλεσμα. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Στο γυμνάσιο της Αργαλαστής έχει αναλάβει ενεργό ρόλο και ο σχολικός σύμβουλος του συγκεκριμένου σχολείου. Με όλους έχουμε μιλήσει και πριν τις γιορτές. Τα παιδιά φυσικά τα βλέπουμε στο σχολείο. Θέλουμε όλα τα παιδιά και οι φερόμενοι θήτες και το φερόμενο στήμα να είναι μαζί, αγαπημένοι, να συνεργάζονται και να πάνε όλα μια χαρά. Δεν θέλουμε εμείς το κακό κανενός παιδιού. Ο ρόλος μας είναι να τα βοηθήσουμε τόσο στη γνώση, όσο και στην κοινωνικοποίησή τους και στη συμπεριφορά τους και σε ό,τι άλλο χρειάζεται. Οι μαθητές που φέρονται να ασκούσαν τον bullying σας είπαν ότι έχει λήξει το θέμα, ότι θα αλλάξουν συμπεριφορά απέναντι στις μαθητές. Θεωρώ ότι έχει λήξει. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας συνομίλησε και σήμερα με τους γονείς της μαθήτριας που έγινε αποδέκτης απαράδεκτων συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού. Μιλήσαμε και σήμερα. Γιατί μας ενημέρωσαν ότι πήραν από το νοσοκομείο έγγραφο που αναφέρει πραγματικά ότι υπήρχε κάκωση στο δάχτυλο του παιδιού. Σας εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το πώς θα γυρίσει το παιδί τους στο σχολείο από Δευτέρα? Αντίθετα, γνωρίζουν ότι βασίζονται σε ισχυρά χέρια και δεν εκδήλωσαν κάποια τέτοια ανησυχία.